Παραπολιτικά 90,1, εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης. Διάβαζα χθες μόλις μία είδηση, μία ιστορία μάλλον, την οποία δεν γνώριζα και η οποία με συγκλώνησε. Τη διάβαζα στο blogspot, στην ιστοσελίδα του διδάκτορα κοινωνικών επιστημών του κ. Θεφάνη Μαλκίδη, στο malkidis.blogspot.com. Μία πτυχή μάλλον της ιστορίας, την οποία δεν γνώριζα και η οποία ειλικρινά με συγκλώνησε. Έγραφε στον τίτλο 400 τόνοι οστών Ελληνίδων και Ελλήνων προς βιομηχανοποίηση. Από τους εμπόρους του 1821 στους πειρατές του 2020. Κύριε Μαλκέτη, καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γνώρισα. Είναι συγκλονιστικό. Είναι, δηλαδή, πέραν από κάθε φαντασία αυτή η ιστορία. Διάβασα τον τίτλο, μετά διάβασα την ιστορική αναφορά. 400 τόνοι οστών Ελληνίδων και Ελλήνων προς βιομηχανοποίηση. Μετά τις γενοκτονίες. Τι είχε γίνει, έστειλαν τα οστά των Ελλήνων να βιομηχανοποιηθούν για να γίνουν τι ακριβώς? Ακριβώς όπως το είπατε, είναι ουσιαστικά η ατιμωρησία του εγκλήματος, το οποίο συντελέστηκε για 10 περίπου έτη στον Πόντο, στην Ιωνία, στη Τράκη, στην Καπαδοκία, και επειδή δεν τιμωρήθηκε, επαναλήφθηκε ως ολοκαύτωμα στα Καλάβρητα, στο Δίστομο, και δυστυχώς επαναλαμβάνεται σήμερα με τους πειρατές του Roots Rates και με τους ανθρώπους που κάνουν πικνίκ στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Θέλω να τονίσω με την ευκαιρία αυτή, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε μέσα από την εκπομπή σας και το ραδιόφωνο, να αναφέρω μια συγκλονιστική ιστορία η οποία έχει προέκταση στο σήμερα και προφανώς αφορά και ένα ιστορικό γεγονός από το οποίο όχι μόνο οφείλουμε να παραδειγματιστούμε, αλλά κυρίως να αντλήσουμε για το πώς μπορεί να κινηθεί η πράξη και ο πολιτικός λόγος στο σήμερα και στο αύριο. Έτσι λοιπόν, όταν ολοκληρώθηκε η γενοκτονία εναντίον των Ελληνίδων και των Ελλήνων σε όλο το μήκος και το πλάτος της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το 1924 φεύγει ένα καράβι, το οποίο ονομάζεται Ζαν, από τα Μουδανιά της Ανατολικής Τράκης, εκεί όπου ολοκληρώθηκε ο τραγικός επίλογος της ελληνικής παρουσίας, της μακραίωνης ελληνικής παρουσίας στο Οθωμανικό κράτος, κουβαλώντας 400 τόνους κόκαλα, οστά, Ελληνίδων και Ελλήνων, τα οποία τα φόρτωσαν με κατεύθυνση τη Μασαλία. Έχει ενδιαφέρον αυτό το δρομολόγιο της Μασαλίας, όπου κάνει στάση για να πάρει καύσιμα άνθρακα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το φορτίο του πλοίου έγινε γνωστό στους λιμενεργάτες του λιμένα της Μακεδονίας, της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, και από εκεί έγινε μια ολόκληρη φασαρία, οχλαγωγία, προκειμένου το πλοίο να μην φύγει από τη στιγμή που είναι φορτωμένο με αυτά τα... Έχει επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι με το που γίνεται γνωστό όλο αυτό το σενάριο, όλο αυτή η προγραμματισμένη κατάσταση προκειμένου να φύγει το πλοίο φορτωμένο με τα κόκαλα, επεμβαίνει ο Άγγλος και ο Γάλλος πρόξενος της Θεσσαλονίκης, δίνεται τελικά η άδεια, και παρά το γεγονός ότι υπήρξε η αντίδραση από τους Έλληνες λιμενεργάτες της Θεσσαλονίκης, κατευθύνεται και ολοκληρώνει το ταξίδι του στη Μασαλία. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στη Μασαλία εδώ και χρόνια, εδώ και εκατοντάδες χρόνια, γίνεται ένα χαρακτηριστικό προϊόν, το οποίο το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι προκειμένου να καθαρίζουν σαπούνι Μασαλίας. Ακριβώς. Θέλω, επειδή ακριβώς είναι μια συγκλονιστική ιστορία, να μην αναφέρω ποια ήταν η κατάληξη των οστών των προγόνων μου. Και μιλώ σε πρώτο ενικό, γιατί είμαι απόγονος διασωθέντων αλλά και θυμάτων της γενοκτονίας, και επειδή οι απόγονοί μου στη συνέχεια που διασώθηκαν, επειδή ο πρώτος δολοφόνος, δηλαδή ο Κεμάλ, ο δάσκαλος, δεν τιμωρήθηκε, το ένδυμα επαναλήφθηκε από το μαθητή του, κατά δήλωσή του, δηλαδή από τον Χίτλερ, ο οποίος επανέλαβε το ίδιο έγκλημα στον Νταχάου, στο Άουτζιτ και στα άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θέλω να τονίσω με την αναφορά και κυρίως με τη δημοσιοποίηση αυτής της συγκλονιστικής στιγμής, αυτής της τραγικής πτυχής, όπου όχι μόνο δολοφονείταν ολόκληρο έθνος με τη γενοκτονία από τη Σμύρνη μέχρι την Τραπεζούντα και την Αδριανούπολη μέχρι την Κεσάρια, αλλά και το γεγονός ότι οι έμποροι, οι δολοφόνοι, οι πειρατές, δολοφόνησαν, εγκλημάτισαν και εναντίον των οστών, εναντίον των ανθρώπων τους οποίους τους έστειλαν ως κόκαλα πλέον προκειμένου να βιομηχανοποιηθούν στη Μασαλία. Είναι συγκλονιστικό ότι
αυτό ήταν προμελετημένο. Δηλαδή, επί τόσα χρόνια, επί δύο-τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της γενοκτονίας, η οποία εξελίχθηκε σε διάφορα στάδια, φιλούσαν, διατηρούσαν τα οστά για να τα εκμεταλλευτούν εμπορικά. Είναι τρομερό. Έτσι. Και 400 τόνοι οστών σημαίνει ότι τα μάζευαν τόσο καιρό. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή η είδηση επιβεβαιώνεται και από σχετικό δημοσίευμα του New York Times του Φεβρουάριου του 1924. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο σπουδαίος μας λογοτέχνης, ο Μικρασιάτης, ο Ηλίας Βενέζης, το καταπληκτικό κείμενο με το νούμερο 31.328, δηλαδή τον αριθμό που είχε στα τάγματα εργασίας, θα το λέγαμε προσομοιώνοντας την κατάσταση που πέρασε ο Βενέζης με τους αριθμούς που είχαν οι Εβραίοι και οι άλλοι λαοί στο Ντάχαου, στο Άουτζιτς κλπ. Ουσιαστικά ήταν μια ατιμόρυτη πράξη των δολοφόνων, οι οποίοι 2 χρόνια, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μετά την ολοκλήρωση της γενοκτονίας, ουσιαστικά συνεχίζουν το έγκλημά τους, δίνοντας τη δυνατότητα να κερδοσκοπήσουν ακόμα και εις βάρος των οστών, πουλώντας τα προκειμένου να κατευθυνθούν προς βιομηχανοποίηση. Μαζί με την άλλη παράμετρο, η οποία επίσης είναι άγνωστη, και μιλώ για το γεγονός ότι πάρα πολλοί συνέλληνες, πάρα πολλοί προγονείς μας είχαν ασφάλεια ζωής πριν 100 χρόνια, ανακάλυψα το 2010 ότι περίπου 1.100 άτομα, Θρακιώτες, Πόντιοι, Μικρασιάτες, Καπαδόκες, είχαν ασφάλεια ζωής γιατί φοβόντουσαν για τη ζωή τους ενώ ζούσαν στο πόλεμο Οθωμανικό κράτος. Ανάμεσά τους και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Όταν λοιπόν ολοκληρώθηκε η γενοκτονία, ο εκ των πρωτοργατών του ελληνικού ολοκαυτώματος, ο Ταλάτ Πασά, ζήτησε από τον εκπρόσωπο της ασφαλιστικής εταιρείας αλλά και από τον παρόντα εμβρόντιτο πρέσβη των ΗΠΑ, τον Χένρι Μόρκενταου, να εισπράξει το Οθωμανικό κράτος, δηλαδή ουσιαστικά οι δολοφόνοι, της ασφάλειας ζωής των θυμάτων του. Τρομερό. Και ποια ήταν η απάντηση? Η απάντηση ήταν ότι ο Χένρι Μόρκενταου, ως εκπρόσωπος του Αμερικανικού Δημοσίου, στο οποίο είχε την έδρα του η ασφαλιστική εταιρεία, ήταν αρνητική. Ήταν ακόμη 5.000 Αρμένοι που είχαν ασφάλεια ζωής στις ίδιες εταιρείες. Το γεγονός το φέραμε στο φως δημοσιότητας το 2010 και ουσιαστικά επεδίκασε μετά από περίπου 100 χρόνια μετά τη γενοκτονία οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια σε Αρμένιους και Έλληνες. Ουσιαστικά θέλω να πω με αυτή την απόφαση ότι είναι ένα ακόμα τεκμήριο πρώτον του εγκλήματος και δεύτερον ότι τελέστηκε και μάλιστα με έναν τρόπο απαράδεκτο, έτσι ώστε όχι μόνο πουλούσαν τα οστά τους, όχι μόνο ζητούσαν τις ασφάλειες ζωής, αλλά ουσιαστικά θέλαν να εξαφανίσουν κάθε ίχνος πνευματικής, οικονομικής και βιολογικής παρουσίας των Ελλήνων. Τρομερό θράσος. Θα μου πείτε τώρα, το θράσος είναι λέξη η οποία δεν μπορεί να εκφράσει τη συμπεριφορά των Τούρκων μετά τη γενοκτονία, να εμπορευτούν τα οστά των δολοφονηθέντων, των γενοκτονηθέντων, και μετά θέλουν να σπράξουν και την ασφάλεια. Και το ζήτησε από τον Μόρκενταου, το ζήτησε ο Ταλάτ Πασά. Μάλιστα, και το γράφει πολύ έτσι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το τονίζει και στα κείμενά του ο Μόρκενταου, αλλά και ο Τζόρτζ Χόρτον, ο πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σμύρνη, όπου όπως γνωρίζουμε μετά παντρεύτηκε Ελληνίδα, και στο καταπληκτικό του βιβλίο «Η Κατάρα της Μικράς Ασίας» γράφει ακριβώς για αυτά τα περιστατικά με έναν τρόπο πραγματικά, πρώτον τονίζοντας αυτό το απίθμενο θράσος των δολοφόνων και δεύτερον το γεγονός, όπως πολύ εύστοχα το αναφέρει, ότι ντράπηκα που ανήκα στο ανθρώπινο γένος. Είναι συγκλονιστικές και πολύ ιστορικά χρήσιμες και κρίσιμες οι μαρτυρίες του Χόρτον και του Μόρκενταου. Έτσι. Γιατί είναι και αυτά μυστήρια του εγκλήματος που έχει διαπραχθεί. Και πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι όταν ο Χίτλερ δικαζόταν μετά το πραξικόπημα του Μονάχου, μπροστά στους Γερμανούς δικαστές, είπε ότι από τη στιγμή που έπρεπε να αναστήσω κατά την άποψή του τη Γερμανία, την ηττημένη Γερμανία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, βασίστηκα στις μεθόδους του Κεμάλ, ο οποίος ήταν ο δάσκαλός μου. Έτσι λοιπόν, όταν ανέλαβε την εξουσία, ή την κατέλαβε πιο σωστά το 1933, είπε το γνωστό, το ποιος θυμάται τους Αρμένιους. Εδώ πρέπει να βάλουμε και το ποιος θυμάται τους Έλληνες. Ουσιαστικά δηλαδή, όταν επαναλαμβάνεται ένα έγκλημα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή αυτό το οποίο τιμούμε τούτες τις μέρες, μην ξεχνάτε ότι σήμερα, σε λίγες ώρες, σε λίγες μέρες,
θα τιμήσουμε ένα από τα μεγαλύτερα ολοκαυτώματα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που είναι στα Καλάβρητα. Όπου εκεί οι ίδιοι εγκληματίες, και το λέω με μεγάλο τεκμήριο την άποψη και κυρίως τα διάστατα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, ότι οι εγκληματίες των Καλαβρίτων, οι εγκληματίες του Διστόμου, των πύργων της Εορδαίας, του Μεσόβου της Πτολεμαΐδας, του ιστορικού κομματιού όλης της Ελλάδας, όπου βίωσε πάνω από 1100 ολοκαυτώματα, οι προατιμόρυτοι, και επανέλαβαν τα εγκλήματά τους εναντίον των Ελλήνων και στον ελλαδικό χώρο. Και ουσιαστικά είναι και μια υπόμνηση, επειδή το υπονοήσατε και εσείς, το πώς πλέον χειριζόμαστε τα ιστορικά παραδείγματα και ειδικά εγκληματικές πράξεις στο σήμερα. Δηλαδή, αν πρέπει ουσιαστικά να κλείσουμε τα μάτια ή να παραγράψουμε ακόμη ένα ατιμόρυτο έγκλημα, προκειμένου να κάνουμε διάλογο, να διαπραγματευτούμε το Αιγαίο, την Κύπρο, τη Θράκη και γενικότερα τον Ελληνισμό. Κύριε Βαλασκέδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συγκλονιστική μαρτυρία. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες, διότι είναι και άλλα θέματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε, από αυτά που έχετε αναρτήσει στο blogspot, στο malkidis.blogspot.com. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Γεια σας. Θεοφάνης Μαλκίδης, διδάκτορ κοινωνικών επιστημών. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.